μουσική. Η τέχνη που ενώνει και δεν γνωρίζει σύνορα, είχε την τιμητική της. Τη χθεσινή ημέρα έναρξης του θερινού ηλιοστασίου, που είχε καθιερωθεί σε Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. 36 ελληνικές πόλεις συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή με 200 εκδηλώσεις. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, περίπου 3.000 Αθηναίοι κάθε ηλικίας πήραν μέρος στη γιορτή της μουσικής. Η Ακαδημαϊκή Ορχήστρα της Αθήνας, την οποία απαρτίζουν μουσική από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Ορχήστρα των Χρωμάτων, ερμήνευσε έργα Μότσαρτ και Μπρίτεν υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου. Η γιορτή στο Μέγαρο ξεκίνησε το απόγευμα στο Έθριο των Μουσών με τη χοροδία των φίλων της μουσικής, ενώ λίγο μετά η Καμεράτα Junior, στην οποία μετέχουν μουσική από 11 έως 22 ετών, άνοιξε το πρόγραμμα στον κήπο με κλασικά και σύγχρονα έργα. Η Big Band του Δήμου Αθηναίων παρουσίασε ιστορικά κομμάτια της jazz, αλλά και έργα Ελλήνων συνθετών. Η γιορτή στον κήπο του Μεγάρου έκλεισε αργά το βράδυ με την ελληνική μπάντα Κάμπο Γιάγια, που στοχεύει να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με την πλούσια μουσική παράδοση της Νέας Ορλεάνης.